στην πόρτα μας ξαναχτυπά. Όλοι οι φίλοι που ήρθαν με χαρά. Μουσική και αρχίζει ο χορός. Πατωτέρι σου και βάλε μπρος. Η νύχτα γλυκιά, τα πρώτα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροφιά. Θα περάσουμε καλά. Το πανική γενιά τους παιδιά. Ένα μαζί με το χορό και εσύ. Εδώ μας όλοι κολλητοί. Τα βεμστά παίζουν το σκοπό. Τα κρουστά το τρελό ρυθμό. Τι ώρα κόσμος για να δει. Πώς περνάμε το καλά μαζί. Η νύχτα γλυκιά, τα φώτα πολλά. Ελάτε παιδιά, συντροφιά. Και τώρα, αυτός που είναι ανώτερος από τον Donald Duck σε όλους τους τομείς, ο Mickey Mouse. Ευχαριστώ, Mike. Λοιπόν, μπορεί να πειράζουμε τον Donald, αλλά δεν πάβει να είναι σπουδαίος φίλος. Αν και στριμμένος. Είναι και μπουρτζούλης. Α, τι έγινε εδώ πέρα. Α, πλάκα σου κάνω, Donald. Εγώ στη θέση σου δεν θα ανεχόμουν τέτοια συμπεριφορά. Σε κοροϊδεύει επίσκηνη, σε λέει στριμμένο. Τι ανέδεια. Μα τι για σώμα. Όπε και για φίλος μου. Τον άκουσα. Ο Μίκη δεν είναι φίλος σου. Ο Μπαντζεγιά για τον φίλος μου. Θα υπακούς τις διαταγές μου και εγώ θα εκδικηθώ για σένα. Τα άλλο τα πάντα. Τα πάντα. Αλήθεια. Υπάρχει κάτι που θέλω. Αν θέλεις να εκδικηθώ το Μίκη, τότε πρέπει να μου φέρεις το λιχνάρι. Τα πιστεύω. Απάσχο. Ζεστό φαγητό από το φούρνο. Ξέρω, είναι η βασιλιάδια. Πού είναι? Κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Γκάλος. Ποιος, εγώ? Ναι, εσύ. Κάποιος καταβροχνίζει όλα τα φαγητά. Και θα με βοηθήσεις να πιάσω αυτόν τον κάποιο. Έλα. Αχ, ελπίζω ο Ντόναλντ να μην θυμώσει που τον είπα στριμμένο. Έλα, Μίκη, λες και μπορεί να χάσει την ψυχραιμία του. Κάτσε, μα τι λέω? Ω, ναι, καλύτερα να τον προσέχουμε. Δεν έκλεισα μάτι χτες το βράδυ. Εγώ κοιμήθηκα σαν κούτσουρο. Για να δούμε, θα αντέξετε αυτό το καρτούν με τον Ντόναλντ.
Πολύ ωραία φτιάχνια που θα μπαντεύω. Ο θείος είναι τρατώτης. Σταθείτε. Είναι ο επίτιμος αρχηγός των μικρών εξερευνητών και του έχουμε ορκιστεί πίστη. Είναι ο οδηγός επιβίωσης του θείου. Ναι, και κοιτάξτε. Ο θείος τώρα να τελέσει το τέταρτο γης. Είναι ψεύτη. Είναι απατεώνας. Είναι εύκολα στόχος. Και σου Αυτή τη φορά θα τον πιάσουμε τον κλέφτη. Εξαφανίστηκε. Κάπου εδώ θα είναι. Έλα.
Τόσο να νόητε, δεν βλέπεις πως είναι παγίδα. Κατάρα. Ποπό, και τώρα καρτούν με το κούφι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Τώρα του να χαλαρώνει την ηρεμία και την θαλπορή του σπιτιού σου μετά από μια κουραστική ημέρα. Εκεί. Ποιος εγώ? Ναι, εσύ. Θέλεις να χαλαρώσεις το σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα, μα δεν μπορείς να αποφύγεις το θόρυβο της πόλης? Ναι. Τότε δοκίμασε την ηρεμία και τη θαλπορή της εξοχής. Το γλυκό κελάιγμα των πουλιών. Ο ζωογόνος ήλιος. Το απαλό θρόισμα των φύλων. Η ξεχνιασιά. Ο καθαρός αέρας του βουνού. Α, η γαλήνη ατμόσφαιρα της απέραντης εξοχής. Μα πού είναι η κατασκήνωση? Κάτι λείπει εδώ πέρα. Κάτι λείπει εδώ πέρα. Μα φυσικά, το ράδιο. Ακουστικά. Η εφημερίδα μου. Έλα εδώ, εφημεριδούλα μου. Αφήσαμε τον ήρωά μας το έλεος ενός άγριου ανθρωποφάγου λιονταριού.
Το αιμόδιψε ζώο σύρθηκε προσεκτικά πίσω του, σιγά σιγά παραμονεύοντας τον υποψία στο θύραμα. Ωστόσο, ο δυστυχής οχυδιέτερα οξύνους ηρωάς μας αγνοούσε τον επερχόμενο κίνδυνο. Τι σημαίνει οξύνους? Το τρομερό θηρίο κουλουριάστηκε πίσω του και τεντώθηκε έτοιμο να χτυπήσει. Πρόσεξε, πρόσεξε, είναι πίσω σου. Γεια. Μπαταρία τέλος! Γκούφι τέλος! Καινούρια! Θέλετε να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα? Δεν αντέχετε το θόρυβο? Πάμε πια! Επιστρέφω στη γαλήνη ατμόσφαιρα της πόλης! Το παλιό κόλπο με τα ψίχουλα πρέπει να πετύχει. Αχα! Ο κλέφτης του φαγητού είναι εκεί μέσα. Τον τσάκωσα. Στο νούμερό μου. Για τη συνέχεια έχουμε μια απίθανη έκπληξη από το μαγεμένο κάστρο, η κερατσαγέρα και τα πιατάκια της. Ώστε αυτούς κάρονες λοιπόν. Δεν συμβαίνει. Φαίνεται πως ο Ντόναλτ έκανε συμφωνία με τον Τζαφάρ. Για να σε εκδικηθώ που τον είπε στριμμένο, έπρεπε να μου φέρει το λιχνάρι. Δυστυχώς δεν ήθελα αυτό το λιχνάρι. Ήθελα το λιχνάρι. Αυτό στο καμαρίν του Μίκη. Χα! Εννοείς εκείνο εκεί με το ρολογάκι και την χρωματιστή λάμπα από πάνω? Ω, έχει και ρολογάκι. Υπέροχα. Αμάν βρε Τζαφάρ, δεν χρειάζονταν ολόκληρη συνωμοσία για να το πάρεις. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ, σου το χαρίζω. Ορίστε! Ορίστε! Είναι δικό μου. Το λιχνάρι είναι δικό μου. Κάτσε για να καταλάβω. Ο Τζαφάρ θα εκδικιόταν τον Μίκη γιατί είπε τον Ντόναλτ στριμμένο, αν ο Ντόναλτ του έφερε το λιχνάρι. Αλλά ο Μίκη του έδωσε το λιχνάρι. Άρα ο Τζαφάρ θα πρέπει να εκδικηθεί τον Ντόναλτ. Ω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Ντόναλτ, σίγουρα δεν είσαι στριμμένος τώρα. Αγίος. Λοιπόν, τι προτείνεις να κάνουμε με αυτό? Κανένα πρόβλημα. Λύθηκε το μυστήριο του χαμένου φαγητού. Ποιο μυστήριο του χαμένου φαγητού? Έπρεπε να το καταλάβω πως ήσουν σίγκλς. Συνέχισε την παρουσίαση, Μίκη. Είσαι καλός αυτό.
Λοιπόν, είναι ώρα να πούμε αντίο, ε! Ναι. Λοιπόν, είναι ώρα να πούμε, ε! Με συγχωρείς, Μίκη! Λοιπόν, είναι ώρα! Α, ξεχάστε το! Κλείσε την εκπομπή, Μάικ! Ευχαριστώ, Μίκη! Οι αποθηκευτικές υπηρεσίες για τη λέσχη του Μάους ήταν μια προσφορά της Σπηλιάς των Θαυμάτων. Θυμηθείτε, η Σπηλιά των Θαυμάτων. Οι αφιλόξενες εγκαταστάσεις μας δεν υπάρχουν σε κανέναν χάρτη. Ναι, στη Σπηλιά των Θαυμάτων τα πολύτιμα αντικείμενά σας είναι απολύτως ασφαλή. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειες δεν αποζημιώνονται. Αντίο, παιδιά! Θα τα πούμε πολύ σύντομα!